Νωρίτερα θα ξεκινήσουν φέτος τα ελαιοτριβεία στην Ναυπακτία. Ο λόγος, για να προλάβουν πιθανές ζημιές από τον καιρό στα ελαιόδεντρα, τα οποία φέτος δεν έχουν μεγάλη καρποφορία. Οι τιμές στο λάδι θα είναι επλησίαστες, έτσι εκτιμούν επαγγελματίες του χώρου, με την τιμή να ξεπερνά τα 10 ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε, φέτος είναι μια φτωχή χρονιά όσον αφορά για το ελαιόλαδο, για την παραγωγή ελαιολάδου. Η περιοχή μας δεν είναι φορτωμένη σε ελιές, επομένως η παραγωγή θα είναι μικρή. Ανοίγουμε φέτος με κρύα καρδιά. Τα πράγματα στο λάδι έχει ακριβήνια, έχει ανέβει η τιμή του αρκετά. Ακόμα δεν ξέρουμε πού θα κατασταλάξει. Είναι στην αρχή της περίοδου. Θα διαμορφωθούν οι τιμές στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Ακόμα για τιμές που μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10 ευρώ. Πιστεύετε εσείς ότι θα έχουμε τέτοιο, θα φτάσουν εκεί? Το ίδιο ακούω και εγώ. Πιστεύω ότι θα το, μήπως το περάσει κιόλας, δεν ξέρω, στη χοντρική. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να το φάει ο Έλληνας πολίτης ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. Σε σχέση με άλλες φορές ξεκινάτε νωρίτερα, γιατί όπως μαθαίνουμε είναι ότι θα ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα φέτος. Ποιος είναι ο λόγος? Κοιτάξτε να δείτε, λίγο πολύ ξεκινάμε τα Αγίου Δημητρίου κοντά. Φέτος θα ξεκινήσουμε μια εβδομάδα σχεδόν νωρίτερα. Δεν είναι παραγωγή, είναι αριολόγια τα λέμε. Είναι πιο ευάλωτος ο καρπός σε ασθένειες και ίσως γίνεται πιο γρήγορα. Και ίσως οι παραγωγοί βιαστούν να μαζέψουν νωρίς, μιας και έχει και αξία και το λάδι, να μην χάσουν την παραγωγή τους, όσο γίνεται να βγάλουν πιο καλό ελαιόλαδο, να μην το επηρεάσουν οι ασθένειες. Συνάδελφοί σας σε άλλες περιοχές έχουν λάβει μέτρα για να μην δεχτούν, μην γίνουν κλοπές μέσα στα ελαιοτριβεία. Εσείς έχετε λάβει μέτρα, φοβόσαστε τέτοια εξέλιξη, μιας και η τιμή θα είναι πιο υψηλή φέτος? Κοιτάξτε να δείτε, ο φόβος αυτός πάντα υπάρχει και ο καθένας παίρνει τα δικά του μέτρα. Σίγουρα και εγώ έχω πάρει κάποια προληπτικά μέτρα. Δεν τα αφήνουμε έτσι την επιχείρησή μας. Άλλος έχει ασφαλισμένες, άλλος έχει συναγερμούς. Ανησυχείτε περισσότερο φέτος? Δεν μπορώ να πω ότι ανησυχώ, γιατί δεν έχουμε και παραγωγή. Ηλιά δεν υπάρχει πολύ φέτος, αλλά ό,τι είναι. Ακούμε για τιμές που το λάδι θα ξεπεράσει τα 10 ευρώ. Τι πληροφορίες έχετε εσείς? Οι τιμές θα ανεβούν οπωσδήποτε, γιατί δεν υπάρχει λάδι. Δεν υπάρχει πολύ και μετά υπάρχει ενδιαφέρον για τους από έξω, από τους ξένους. Από το εξωτερικό. Το εξωτερικό. Μας τρώνε κάθε μέρα, περνάνε και ζητάνε για λάδι όλοι. Και δεν προλαβαίνει να φάει κανένας. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκουμε τη λάδι κάποια ώρα. Τι τιμές, η τιμή αυτό που λένε για πάνω από 10 ευρώ ισχύει, τι πιστεύετε, τι θα είναι παραπάνω, τι εικόνα είναι αυτή, τι εικόνα έχετε? Δεν το πιστεύω και δεν είναι και σωστό να πάει και παραπάνω. Ας καθίσει και που είναι μέχρι 8 ευρώ που το πουλάμε τώρα, είναι καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει σχετικά, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή αγοράζουμε 7, πουλάμε 7,5-8 σαν εμπορικό κόλπο. Εσείς πότε θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εργοστάσιο? 25 Οκτώβρη μέχρι 1η. Γενικές γραμμές, τέτοια εποχή ξεκινάτε κάθε χρόνο ή νωρίτερα φέτος? Φέτος θα ξεκινήσουμε νωρίτερα, γιατί έχει βρέξει ο καιρός και ό,τι είναι. Και είναι πολύ λίγες ελιές, μην τις χάσουμε. Μην καταστραφούνε. Υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή, έστω και αυτά τα λίγα που υπάρχουν πάνω στα δέντρα? Όμως, μέσα μια μέρα, μην τίποτα.